hunting shadows in the dark and steaming jungles of the world, either to kill or to be killed. Είμαστε λοιπόν στον αέρα ύστερα από το περίοδο των, από την περίοδο των Χριστουγέννων. Επανήλθαμε μέσα από το bbox.gr. Σημερινός καλεσμένος ο Στάθος Κοκάλης. Σας λέει ο Μάνα. Τι έχουμε φίλε. Τι λες Λία. Τι λέει. Καλά. Καλά. Αφού πέρασαν οι γιορτές λέμε να κάνουμε καμία εκπομπή. Έχω φορέσει και το πουκάμισο, είδες. Κανονικά εγώ εντάξει είμαι λίγο πιο απλός. Έχω καλέσει τόσο. Δεν μπορούσα να αρνηθώ. Έχω καλέσει τόσο εδώ πέρα. Είσαι ο μόνος που έχω φορέσει πουκάμισο. Σαν κύριος έτσι. Κύριος έτσι. Εντάξει. Με βλέπεις τώρα. Να είσαι καλά. Νομίζω έχω να πάρω να μην κάνω πρόλογο. Μην κάνεις πρόλογο, δεν υπάρχει. Εντάξει, ξέρω εγώ, βασικά κάνω ό,τι θες. Έτσι κι αλλιώς εμένα μου είπες δεν είναι συνέντευξη. Αυτό είναι χαλαρή κουβέντα. Οπότε... Είναι κουβέντα, παιδί μου, είναι κουβέντα. Αλλά μην κάνουμε τώρα, κάνουμε πρόλογο τώρα. Ποιος είσαι που γεννήθησε αυτά. Τι θες να κάνουμε. Ό,τι θες εσύ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς. Νιώθω ότι έχεις την ανάγκη να παρουσιαστείς στο... νομίζω, όχι. Στον πατρινό κοινό. Όχι. Γιατί πολλοί παιδί μου έχουν την ανάγκη. Γεννήθηκα εδώ, πήγα σχολείο εκεί. Εντάξει, είναι πράγματα που τα έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις μου. Νομίζω ότι άμα κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει για μένα πράγματα, ειδικά στα πιο μέσα μου, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να το πούμε. Καλά, όλοι γνωρίζουν ότι είσαι σεφ, έτσι. Και όχι σεφ χθεσινός. Εντάξει, ασχολούμαι αρκετά χρόνια. Executive chef. Ποια είναι η διαφορά του σεφ και του executive chef? Το executive είναι ένα, ας το πούμε, ένα δίπλωμα το οποίο πρέπει να εξυπηρετήσεις. Το μεταπτυχιακό. Δεν είναι μεταπτυχιακό, είναι ένας τίτλος τον οποίο τον αποκτάς όταν έχεις γενικές γνώσεις επάνω σε όλα τα είδη. Δηλαδή σε ζαχαροπλαστική, σε αρτοποιία, σε μαγειρική, καλύπτεις όλη την γκάμα. Έχεις γνώσεις HASP, καθαριοτήτων, ας το πούμε έτσι, υγιεινής. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να ξέρεις. Το αποκτάς σίγουρα μετά από αρκετά χρόνια. Πρέπει να μορφήσεις από εκεί και πέρα. Αυτό είναι καλό να υπάρχει. Σύντομα στα ξενοδοχεία μεγάλα που υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ο executive chef υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελέγχει τα πάντα που έχει τους εκάστοτε chefs και τους chefs από κάτω. Είναι δύσκολο να πάρει κάποιος το τίτλο του executive chef. Και σαν τυχείο να το δεις. Και σαν τυχείο να το δεις. Σίγουρα είναι μεγάλο βαθμός για να πάρει το τίτλο executive. Σαν τυχείο να το δεις έχει. Από μόνο από τα μικροβιολογικά τεστ που κάνεις και όλα αυτά πρέπει να έχεις άψογες γνώσεις και να είσαι μέσα στη δουλειά, να είσαι εντός δουλειάς για να μπορεί να σου αποδώσει αυτό. Λέμε ότι είναι κάποιος. Δεν είναι κάτι εύκολο. Λέμε ότι κάποιος είναι 17 χρονών, τελειώνει το λύκειο. 18 λέω εγώ τώρα. Μετά από πόσα χρόνια θέλει, αφού ασχοληθεί με τη μαγειρική, μετά από πόσα χρόνια εμπειρίας και γνώσεων και περιοδιών σε καταστήματα, σε ξενοδοχεία κτλ. Θα λάβει το τίτλο του executive chef. Κοίταξε να δεις, το να είσαι executive είναι ένας τίτλος ο οποίος πρέπει να περάσουν χρόνια. Εντάξει, τώρα είναι θέμα διπλώματος, σου λέω και όλο αυτό. Μερικοί το λένε και λες executive chef μόνο σου και είσαι executive chef. Τώρα τα έχουμε καταλύσει και λίγο όλα. Το θέμα είναι... Ας πούμε, η ερώτησή σου, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πόσα χρόνια μετά τη σχολή μπορείς να πάρεις μια μπριγκάντα, ας πούμε, τέτοιο. Αναλόγως τι θα κάνεις. Αναλόγως τι θα κάνεις ζωή σου. Θες να είσαι σε ένα τύπου μικρό εστιατόριο, τύπου ταβέρνα, τίποτα τέτοιο. Ξέρεις ότι και εσύ τη δουλειά σου, ότι αν δεν αρχίζεις να χτίζεις επάνω, δεν μπορείς να φτιάξεις σπίτι ποτέ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που βγαίνει από τη σχολή σε ένα χρόνο δεν μπορεί να έχει τις ίδιες ικανότητες με έναν που να είναι 10 χρόνια. Σίγουρα πρέπει να περάσουν για χρόνια. Από εκεί πέρα είναι τι θα κάνεις στη ζωή σου. Δηλαδή, θα έχεις καλές δουλειές, θα κάνεις σωστές δουλειές, θα μείνεις σε ένα μαγαζί, θα δεις τρόπους. Αυτό είναι το θέμα. Να σου φέρω άλλο. Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι λίγο γυρολόγος στην αρχή σου, να μην μένεις σε μεγάλες. Κι ας φαίνονται μεγάλα τα πράγματα. Προσωπικά, εγώ για τον εαυτό μου, μπορεί να φάνηκαν μεγάλες κάποιες δουλειές. Δεν ήθελα να μείνω στα πρώτα μου χρόνια. Και νομίζω αυτό μου βγήκε στην πορεία γιατί έκανα άλλα πράγματα αργότερα. Αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, αν λάβουμε υπόψη τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία που έχουμε και στο τμήμα της κουζίνας αναφέρομαι, πρέπει κάποιος να... Δηλαδή υπάρχει κάποιος άλλος executive chef στην Πάτρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Δεν γνωρίζω, νομίζω, σίγουρα γνωρίζω σίγουρα άλλον έναν ο οποίος είμαστε και στο Chef Club μαζί.
Νομίζω ότι θα υπάρχουν. Νομίζω ότι θα υπάρχουν. Αυτό. Δηλαδή για να δουλέψει κάποιος, η ποιότητα της κουζίνας, της γαστρονομίας, της πόλης της Πάτρας. Ναι. Δηλαδή περιορίζει με ένα απλό πτυχίο σεφ. Κοίταξε, το... Ηλία, να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Ή από μόνο σου, δηλαδή, άμα το κυνηγάς το θέμα. Θα σου πω κάτι για αυτό το πράγμα. Και είναι μεγάλο, και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Δηλαδή, και είναι καλή ευκαιρία να κάτσω να σου το πω και δεν το πει κανέναν. Και δεν ξέρω αν θέλει να το πω και ο άνθρωπος που λέγεται, αλλά είναι φίλος μου, αδερφός μου και συνεργάτης μου άμεσος. Είναι ο σερβ μου, ας πούμε, ο Βλάσης, ο οποίος για πολύ καιρό έκανε αυτό στη ζωή του χωρίς να έχει κάποιο πτυχίο. Δηλαδή είναι ο σεφ μου αυτό η κατάσταση που σου λέω. Και του λέω εγώ ότι μην αγχώνεις, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα και τέτοιο, και τον έκανε γι' αυτό. Δεν περιορίζει. Πλέον, ξέρω εγώ, έχει κάνει τη σχολή του, είναι τέτοιο. Το χαρτί είναι για σένα και γενικά ένα χαρτί ποτέ δεν θα υποστηρίξει αυτά που θα γεννήσει στο μυαλό σου. Θεωρείς ότι όλα είναι στην πράξη. Βεβαίως είναι όλα στην πράξη. Δηλαδή να σου πω κάτι. Έχω δει παιδιά που να έχουν βγει από. Που να μην έχουν καν σχολή και να έχουν απίστευτες γνώσεις. Δεν είναι μόνο η γνώση, δεν είναι μόνο η συνταγή τι θα κάνεις. Πρέπει να είσαι καθαρός, πρέπει να είσαι. Όταν είσαι βοηθός, ας πούμε, του ενός μάγειρα ή σεφ ή οτιδήποτε, πρέπει να είσαι σωστός σαν βοηθός, όχι να κάτσεις να βγάζεις γεύσεις. Είναι πολλά πράγματα. Γενικά σε τι δεδομένα θες, σε τι κόσμο απευθύνεσαι. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Πάντως λέμε ότι σήμερα η μαγειρική, κυρίως τα τρία τελευταία χρόνια, έγινε μόδα. Θεωρείται, ρε παιδί μου, ένα μοδάτο επάγγελμα. Ναι. Όταν εσύ ξεκίνησε αυτό το πράγμα, δεν συγχωρείτευαν λίγο? Κοίταξε να δει. Λέγανε σεφ ή μάγειρα. Κοίταξε να δει. Γιατί όσοι δεν ξέρουν. Κοίταξε να δει τι γίνεται σε αυτό το πράγμα. Όταν ξεκίνησα εγώ και μια γενιά πίσω από μένα, θέλω να σου πω ότι στη γενιά του πατέρα μου, ας πούμε, γιατί ο πατέρα μου είναι σεφ, στη γενιά του πατέρα μου, όποιο δεν είχε τι να κάνει στη ζωή του. Πήγαινε και γινόταν με μάγειρας ή οτιδήποτε. Δηλαδή μου το έχει πει έτσι ακριβώς. Ναι. Οι εποχές έχουν αλλάξει και υπάρχει εξέλιξη τεράστια σε αυτό, σε όλο το θέμα της μαγειρικής. Και κακοποίηση και εξέλιξη. Δεν μπορείς να μένεις σταθερός. Δεν μπορεί να μένεις σταθερός σίγουρα σε αυτό και πρέπει να είσαι πάνω κατά πάνω. Αυτό πιστεύω. Δεν θεωρώ ότι ένα χαρτί θα σε κάνει ιδιαίτερο. Είναι σίγουρα για κάποιες γνώσεις παραπάνω, εάν τα κοιτάς έτσι, Λία. Γιατί μπορείς να πηγαίνεις σε ένα σεμινάριο και να κοιμάσαι 2 ώρες και να λες πήρε το χαρτί. Το θέμα είναι να το σεμινάριο που θα κάνεις και, και τη σχολή σου και όλα αυτά να τα προσέξεις και να πάρεις από εκεί γνώσεις. Και τα καλά και τα κακά. Και εγώ δουλεύεις κακές δουλειές. Δεν το ζητάω. Απλά βλέπεις και λες ότι κοίτα, δεν θα επαναβάλω αυτά τα λάθη. Αυτό. Το γεγονός ότι ο πατέρας ήταν σεφ, σε επηρέασε αυτό να γίνεις εσύ, να ακολουθείς το επαγγελμά του? Δεν ζητάω. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι και έχω την τύχη να είναι ο Νίκος Κόγαλης πατέρας μου, γιατί ήταν ένας μάγειρας που θεωρώ ότι είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν θα κάτσει στα αυγά του να πει ότι έχω ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, πετυχημένο στη ζωή μου. Πάντα ψαγνότανε για την εποχή του, πάντα ήταν μπροστά για την εποχή του. Ακόμα και τώρα μου λέει για νέες τεχνικές. Θέλω να σου πω ότι εγώ μεγάλωσα μόνιμα σε ένα εστιατόριο. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Από Τσιρίκη. Από Τσιρίκη. Εγώ πηγαίναμε δηλαδή τα καλοκαίρια, τώρα που πήγαινα ο πατέρας μου Ζάκυνθο, Μύκονο, Κεφαλονιά. Θυμάμαι τον εαυτό μου δηλαδή καλοκαίρια, κουβαδάκι. Και μέσα με τις λάσπες ξέρω εγώ τέτοια και να μου λένε, ξέρετε, είναι κουζίνα εδώ πέρα και τέτοια. Αλλά ο γιος σου έφυξε εγώ. Και πάντα να ξέρεις, είχα θέσει πάντα εκεί. Πάντα σε μια ζήτηση που είχα μαζί σου πριν κάποιες μέρες, για την ηλικία σου, ρε παιδί μου, πήρες την απόφαση, λες, να γίνω σεφ, έτσι. Να ασχοληθώ με τη μαγειρική. Ναι. Για την ηλικία που είχες, έχεις καταφέρει κάποια πράγματα που οι άλλοι έπρεπε να πάνε 20-25 για να τα καταφέρουν αυτά. Εσύ πώς το κατάφερες αυτό το πράγμα? Κοίταξε να δεις. Να αναφέρουμε πρώτα τι έχεις κάνει, δηλαδή στα 15, δεν θυμάμαι τώρα. Έχεις πάρει τώρα βραβεία ή σου λέγανε οι δάσκαλοι σου μην λάβεις εκεί συμμετοχή, θα φας τα μούτρα σου. Ναι, εντάξει. Είσαι λίγο μάγκα, έτσι. Εντάξει, θεωρώ ότι ό,τι κάνεις δικό σου χωρίς να σε βοηθήσει κάποιος ουσιαστικά, γιατί δεν γίνεται να μην πάρεις βοήθειες από κάπου, ότι είναι καλό. Θεωρώ τιμητική την πορεία μου μέχρι τώρα, στο θέμα του ήθους. Και στο θέμα ότι δεν έχω βλάψει κάποιο συνεργάτη μου, έχω σταθερή ομάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχω σταθερή ομάδα, έχω ιδρύσει social cuisinistas,
η οποία είναι μια αξιόλογη ομάδα με πάρα πολύ καλά παιδιά μέσα. Αυτή είναι η ομάδα που τους παίρνει σε κάθε κατάσταση που μπορείς, τους παίρνει μαζί σου. Είτε είναι μαζί μου στο Bodega π.χ. τώρα, είτε στείλουμε άλλα πραγματάκια. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν τελειώνει. Για να μπεις εκεί μέσα πρέπει να είσαι σωστός και πρέπει να έχεις τη διάθεση του να είσαι σωστός. Θεωρώ ότι είναι χρέος σου να γίνεις... να σου πω κάτι, έχουμε 3-8 ώρες στη ζωή μας. Ναι. 8 ώρες ύπνο δεν το κάνουμε ποτέ. 8 ώρες, ξέρω εγώ, ξεκούρες δεν το κάνουμε ποτέ. 8 ώρες δουλειά θα το κάνουμε. Ναι. Και η δουλειά θα σε απασχολήσει 10 λεπτά παραπάνω. Ναι, λίγο να πας, λίγο να ετοιμαστείς, λίγο τέτοιο. Ναι, άρα η δουλειά σου τώρα είναι το πρώτο πράγμα. Άρα πρέπει να σου δώσει τη δουλειά σου. Κατάλαβα. Εγώ είχα την τύχη να με κοροϊδεύουν που λες και εσύ, ξέρω εγώ, φεύγοντας από εδώ, γιατί όλοι οι φίλοι μου παίρναγαν στα τελή τους. Πανεπιστήμια. Εγώ εντάξει μπήκα στη σχολή, πήγα στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, αυτή είναι η καλύτερη σχολή. Ναι. Μαγείρων στην Ελλάδα. Ναι. Είναι, ακόμη και σήμερα. Ακόμη και σήμερα είναι το μόνο αναγνωρισμένο από το κράτος ουσιαστικά. Έχει τα προβλήματά του βέβαια και αυτός ο φορέας, όπως όλοι οι φορείς στην Ελλάδα πλέον. Ελπίζω να γίνουν κινήσεις και εκεί. Μετά από την σχολή που τελείωσε εκεί στην Κέρκυρα. Μετά τη σχολή. Σε τι ηλικία τελείωσε εκεί πέρα. Εκεί φαντάζομαι ότι έκανα, ας πούμε, και το λύκειο μου μέσα. Πότε τελειώνουμε, γύρω στα 18-17,5. Ναι, είχαμε. Το καλό ήταν ότι ήταν χειμώνα καλοκαίρι και τα καλοκαίρια δουλεύαμε, ας πούμε. Οπότε είχα ήδη, όταν τελείωσε η σχολή, εγώ είχα δει ήδη 2 πρακτικές επάνω μου και μερικά χρόνια σαν βοηθός πιο πριν, ξέρω εγώ, που έμπαινα πιο πολύ ερασιτεχνικά, αλλά πληρωνόμουν γι' αυτό έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό. Μετά ακολούθησαν διάφορα ξενοδοχεία, περιήγηση. Πολύ δύσκολα τα πρώτα βήματα. Δεν το συζητάω. Βλέπει, είσαι δεκάρα. Ο πατέρας σου βοήθησε καθόλου με τα κονέ του? Κοίταξε να δεις. Έχει τα κονέ του έτσι. Όταν μ' άφησε ο πατέρας μου σχολή, έχει τα κονέ του και καλά κάνει. Θεωρώ ότι τα δικά μου κονέ θα πρέπει να είναι διαφορετικά από τον πατέρα μου. Σίγουρα κουβαλάω το όνομά του για την τιμή μου. Δεν το συζητάω. Εύχομαι, πραγματικά σου μιλάω να το ξεπεράσω κάποια στιγμή. Γιατί θεωρώ ότι με τα υλικά που είχαν τότε και με τη γνώση τη μηδενική. Γιατί εμείς τα έχουμε όλα στο πιάτο μας. Δηλαδή, μπορεί να γίνει σεφ από το ίντερνετ. Δηλαδή. Ισχύει πραγματικά. Τώρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Όπως και δημοσιογράφος, όπως και. Σίγουρα, εντάξει, δεν το συζητάω. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να τα βάσει μια σειρά όλα. Εγώ έτσι έκανα. Δηλαδή δεν έμεινα ποτέ στα λεφτά. Στην αρχή δεν μένιαξα τα λεφτά. Εγώ η πρώτη μου δουλειά, ας πούμε, πήγα και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Ήταν 230 ευρώ στη Σάμο με 95 ευρώ στα εισιτήριά μου, ξέρω εγώ. 230. Ναι, αλλά είχα την επιλογή να πάω στη Σάμο που. Είχα μιλήσει με τον σεφ και ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, ήταν καλό ξενοδοχείο και όλα τέτοια. Ή να ερχόμουν στην Πάτρα, να έπαιρνα, ξέρω εγώ, 600-700 ευρώ και να έκανα μια τρύπα στο νερό, κατ' εμέ. Αν δεν φας λίγο ξύλο στην αρχή και δεν κάνεις 2 συνεργασίες, να φύγεις, να γαλουχηθεί λίγο το μυαλό σου και να ανοίξει οι ορίζοντες σου, να δεις εικόνες, ρε παιδί μου, δεν γίνεται διαφορετικά. Λες, από αυτό το θέμα δεν έχεις παράδειγμα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, ακόμα έχει γυρίσει όχι μόνο την Ελλάδα, την Ευρώπη. Την Ευρώπη όχι, όλοι. Θα ήθελα να την έχω γυρίσει πιο πολύ, αλλά νομίζω ότι δεν προλαβαίνω πλέον. Αλλά... Αν δύο Έλληνες έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη Γαλλία, εσύ και ο Ελιάκας. Εντάξει. Εντάξει. Αναφέρουμε λίγο για τη Γαλλία τώρα, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα σου, έτσι. Ναι. Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Πολλοί κοιτάνε τη Γαλλία μόνο από το Google, έτσι. Μόνο από το YouTube, από τη τηλεόραση. Κοίτα. Βασικά είναι. Όταν... Στην Γαλλία πώς πήγες, αδερφέ? Είναι πολύ περίεργο. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε σε άλλη πόλη τώρα και το σκεφτόμαστε έτσι. Ναι. Εδώ φοιτητές τώρα και λέμε πού θα πάμε. Είναι απόφαση τώρα. Και τώρα πήγες σε μια άλλη χώρα και σε κάποια χώρα τώρα της πλάκας. Δηλαδή στη δεύτερη πιο αναπτυγμένη χώρα της Ευρώπης μετά τη Γερμανία. Σίγουρα, εντάξει, και στη μαγειρική είναι νούμερο ένα, έτσι δεν το ζητάω. Δηλαδή, τώρα εκεί πέρα δεν πας για καλαμπούρι. Άμα δεν είσαι καλός, σε αποβάλλουν μόλις τους. Σίγουρα. Εκεί πώς σίγουρα και το πιο τιμητικό είναι να πας. Σαν. Κεφάλι, έτσι, όχι σαν. Ναι, στην αρχή να πας διακριτικά χωρίς να περιμένουν πολλά από σένα και στη συνέχεια να ξέρουν ότι βασίζονται πάνω σε σένα. Στη Γαλλία, πώς πήγες, πώς. Ήταν εντελώς τυχαίο. Εντελώς τυχαίο, το λέω πρώτη φορά. Δεν έχω δώσει πολλές τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Δυστυχώς απογοητεύομαι πάρα πολύ από δουλειές. Δεν έχω φύγει ποτέ από δουλειά να πω ότι θα τα διαλύσω όλα και θα θεωρώ ότι.
Οι συνεργασίες μου πρέπει να είναι ειδικές, ειδικά οι δικές μου δουλειές που αναλαμβάνω πλέον. Πρέπει να είναι σε βάση εμπιστοσύνης και όχι ότι τσακώθηκες μια φορά, ας πούμε, διαφώνησες και τελείωσε το θέμα. Γενικά, η ζωή σου πρέπει να επιμένεις πάντα σε οτιδήποτε κάνεις και να μην τα παρατάς. Πλέον το έχω καταλάβει αυτό, πλέον και πριν ήμουν τόσο συνειδητοποιημένος. Δυστυχώς είχα μια αποτυχημένη σεζόν, ας το πούμε έτσι, σε ένα ξενοδοχείο που είχα αναλάβει τότε που δεν. Που πληρούσε τις προδιαγραφές στα χαρτιά, αλλά δυστυχώς αποδείχθηκε ότι δεν ταιριάζαν τα νότα μας. Από τα στοιχεία με την πραγματικότητα. Δεν ταιριάζαν τα νότα μας. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι ήταν κακοί. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο ξενοδοχείο στη Μύκονο έχει γίνει. Δεν χρειάζεται να πούμε ξενοδοχείο. Εντάξει, όποιος ξέρει την πορεία μου, ξέρει ακριβώς ποιο είναι. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζαν τα νότα μας. Από εκεί θέλω να σου πω ότι όταν τελείωσα εγώ. Ήταν Ιούνιος, είναι απίστευτο το σου λέω. Ιούνιος. Ήταν Ιούνιος και έχω έρθει στην Πάτρα, ξερός, και λέω εντάξει, απλά θα δουλέψω το παιδί μου. Γιατί τώρα εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα πάρω να σηκώσω τηλέφωνο να του πω: έχω δουλειά. Και πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, να το έχω ψάξει. Ναι, έχω μια ομάδα πίσω μου που δεν είναι χήμα. Δεν μπορώ να παίρνω 100% μόνος μου αποφάσεις. Τραβάω κόσμο δίπλα. Άρα λες, έρχομαι στην Πάτρα και βλέποντας και. Ναι. Θέλω να σου πω ότι εκείνη την περίοδο. Έγινε η διάλυση της πρώτης μπριγκάντας μου που είχα. Αυτή είναι δεν είναι η δεύτερη, είναι η πρώτη φορά που είπα θα κάνω κάτι ομαδικό και θα είμαστε όλοι εκεί. Η προηγούμενη μπριγκάντα κάπου τελείωσε εκεί. Ναι. Και όταν ήρθε η πρόταση για τη Γαλλία που ήρθε εντελώς ξαφνικά, ναι. Δηλαδή με πήραν τηλέφωνο, μου είπανε γεια σας, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, ελάτε να μιλήσουμε. Και πήγα καθαρά και μόνο να μιλήσω γιατί. Δεν νομίζω ότι ήμουν στο mood, ας το πούμε έτσι, να πάω. Να ξενιτευτώ τώρα. Άρα, πάω να δω τι πάω να κάνω μια συζήτηση γιατί είμαι επαγγελματίας και πρέπει οποιοδήποτε και να έρθει, σοβαρός άνθρωπος και σοβαρή επιχείρηση, τουλάχιστον εγώ, να κάτσω να ακούσω τι ακριβώς έγινε μου προτείνει. Αυτά που μου πρότειναν μου έκαναν 100%. Όλα είναι μια απόφαση. Εδώ ποδοσφαιριστές πηγαίνουν, δηλαδή ο Κώστας Κατσουράνης πήγε στην Ινδία, ας πούμε. Είχαμε και συζήτηση, ας πούμε, για αυτό το θέμα μια εβδομάδα. Είναι μια απόφαση όλα και είναι για καλό. Και μου αποδείχτηκε. Ότι είναι και πολύ καλό. Εγώ έχω γενικά το αίσθητό μου λίγο. Στη Γαλλία πίεσε. Δύο περίοδοι πίεσε και το καλοκαίρι πέρασε. Ενώ πίεσε ναι. Την πρώτη φορά. Έχω πάει τρεις συνολικά φορές. Τρεις φορές στη Γαλλία. Τρεις χρονιές, ναι, ναι, ναι. Την πρώτη φορά πήγες να δεις τι παίζει. Την πρώτη χρονιά πήγα για δουλειά, για ότι θα κάτσω μικρό χρονικό διάστημα. Δεν πήγες σαν όνομα, θέλω να σου πω. Όχι. Όχι. Την τελευταία όχι, φορά που είσαι όμως το καλοκαίρι που πέρασε. Πήγα σαν. Το καλοκαίρι που πέρασε, τι εννοείς, σαν να έχω τέτοιο. Εγώ στην αρχή εγώ δεν πήγα σαν σεφ στην Γαλλία. Πήγα σαν δυνατή μεταγραφή. Ναι, δεν πήγα στην Γαλλία σαν σεφ. Από εκεί και σου λέω αυτό είναι το τιμητικό για μένα, ότι από εκεί και πέρα είπαν ότι ξέρεις εσύ θα πάρεις το ρόλο αυτό. Ανέβηκα σιγά-σιγά, υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Και ποιο σου βοήθησε τώρα, γιατί. Εκεί, ό,τι και να κάνεις την αξία σου, θα σου δοθεί μια ευκαιρία, Ηλία. Με τον Ρέντο Ραμποντρίνη εκεί, τον. Όχι τον δικό μας. Το Ράμσεϊ. Το Ράμσεϊ, μπράβο. Εντάξει, ο Ράμσεϊ κεφάλαιο στη ζωή μου, το οποίο δεν. Στη Γαλλία, είναι να θίξουμε, ναι. Δεν είναι να θίξουμε τώρα, γιατί ό,τι και να πω για αυτόν τον άνθρωπο, θα το επισκιάσει πάντα η καλή σχέση που έχει και για μένα είναι προσωπικά το ιδαλμά μου. Ιδαλμά μου όχι επειδή φωνάζει και ότι είναι τέτοιο. Έχουμε κάνει 10 συνεργαστήκατε σε θέμα δουλειάς. Ναι. Είχαμε κάνει κάποια stars και είχαμε συνεργαστεί στις Βερσαλίες μαζί. Είναι πολύ ok άνθρωπος και πολύ σωστό στη δουλειά του. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όσο τηλεοπτικά και να φαίνεται. Τηλεοπτικά φαίνεται πολύ άσχημος, τώρα. Φωνάζει από εδώ ή έτσι ξεκινάει. Κοίταξε να δει τι γίνεται. Σίγουρα ένα σεφ δεν μπορεί να σεβαστεί εκείνη τη στιγμή στην κουζίνα μέσα τα πάντα. Γιατί ναι. Στην κουζίνα θεωρώ και εγώ πως υπάρχει μοναρχία γιατί κάποιο, παίζει με ζωές, παίζει με ψυχές. Υπάρχουν φαγητά που θα σερβιριστούν σε μωρά, σε παιδιά. Δεν χωράνε πλάκες, δεν χωράνε λάθη. Πρέπει να είναι καθαρό το φαγητό, σωστό. Περνάνε δίπλα σου μικρόβια, πρέπει να είσαι σωστός 100%. Δεν διαπραγματεύομαι καθόλου αν θα έρθει να μου πει ο σεφ και να μου φωνάξει γιατί αυτό δεν ήταν το ίδιο με το. Θέλω να σου πω ότι άμα πάρεις ένα κρουασάν το περίπτερο πρέπει να το φας έτσι ακριβώς και να το ξαναπάρεις την άλλη φορά και να είναι κρουασάν. Το ίδιο, κάπως έτσι. Πάντως το καλοκαίρι έχει γίνει ολόκληρη ταινία τώρα. Άμα θα μείνει στη Γαλλία, δεν θα μείνει. Να πούμε το καλοκαίρι σου είναι επικεφαλής τριών κορυφών. Πέντε. Ξενοδοχειακών μονάδων.
Ναι. Σε βλέπαμε τώρα εδώ στο Βέμπ σε κάτι φωτογραφίες, εκεί στα χιόνια, στα σαλέ, στα ναι. Εντάξει, είναι τυχερά τη δουλειά. Είναι τυχερά τη δουλειά. Πώ άφησε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πώ άφησε τώρα αυτό το σκηνικό, τη Γαλλία. Περαιτέρω περιθώριο εξέλιξη στη δουλειά σου. Μια καλή ζωή, ένα πολύ παχουλό μισθό, να το πούμε και αυτό. Γιατί είναι και βασικό και αυτό. Σε μια άλλη χώρα. Σχετικό είναι αυτό, εντάξει. Καλή ζωή έτσι. Και πήρε την απόφαση να ξαναγυρίσει στην Πάτρα. Για χάρη του Μποντέγκα. Άμα δεν υπήρχε τον Μποντέγκα, θα ξαναγυρνούσε. Δεν μπορώ να σου πω υποθετικά. Θα σου απαντήσω όμως ένα-ένα σε αυτό που με ρώτησε. Μήπως πήρε την απόφαση λίγο συναισθηματικά και όχι ορθολογικά. Κοίταξε να δει. Δεν λειτουργώ συναισθηματικά στη δουλειά μου. Δεν λειτουργώ συναισθηματικά και προσπαθώ να μην λειτουργώ συναισθηματικά. Γιατί θεωρώ ότι αν κάνεις μια δουλειά επαγγελματική, πρέπει να είσαι επαγγελματίας και τίποτα άλλο. Στην περίπτωση του Μποντέγκας έχει αλλάξει αυτό και έχει αλλάξει γιατί πρώτη φορά στην πόλη μου νομίζω ότι υπάρχουν κάποια σωστά άτομα. Δεν έχω ανάγκη να κάτσω να κολακέψω το Γιώργο Γκούλη, τον Ανδριόπουλο και τον Ανδρέα τον Τζούδα, γιατί θεωρώ ότι θα είναι. Δεν το χρειάζεται. Δεν το χρειάζεται. Και θα είναι κάποιο, δηλαδή θα είναι χαζό να κάτσει κάποιο να πει ότι κάτω στάδιο. Και γλύφει. Ναι, και γλύφει για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Χτύπα ξύλο να είμαστε καλά, δεν έχω ανάγκη ιδιαίτερη από εσύ. Από θέμα δουλειά σου, οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Απλά κοιτάμε και κάνουμε ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Να σου κλείσω το θέμα τη Γαλλία. Για το θέμα τη Γαλλία, καταρχά ακόμα είμαι τέτοιο. Η συνεργασία μου με τη γαλλική μου εταιρεία για να τελειώνει αυτό, ναι, ισχύει. Δεν θα πάρει παράταση, και το λέω πρώτη φορά, δεν θα πάρει παράταση αυτή τη στιγμή σε αυτή τη γαλλική εταιρεία. Νιώθω ότι έχω ολοκληρώσει τον κύκλο μου. Νιώθω ότι δεν μπορώ να παρατήσω τον Μποντέγκας. Θέλω να αποφασιστώ. Δεν φεύγω για τον Μποντέγκας. Δεν φεύγω για την Πάτρα. Δεν ζήλεψα την Πάτρα. Ναι. Ούτε ζήλεψα όμως τη Γαλλία. Θέλω να σου πω ότι είναι όπου σε πάει. Όπως αισθάνεσαι καλά, Ηλία, η ζωή είναι πολύ μικρή. Ναι, ναι, ναι. Από τη στιγμή που εγώ δεν έκατσα πιτσιρικάς να κάτσω να γυρίσω, να κάνω τέτοια ζωή, νομίζω ότι πλέον και εφόσον κουβαλάω και τα παιδιά μαζί και τότε θα κάνω εναλλακτικά πράγματα τουλάχιστον στην πόλη μου και αν μπορώ να φεύγω να κάνω κάτι διαφορετικό, θα το κάνω. Πάντως να αναφέρουμε κάτι. Πότε μιλάς ποτέ, το κεφάλαιο του Μποντέγκας το χτίσατε από το μηδέν, έτσι. Δηλαδή τώρα ο Λευτέρης, ο Ανδριόπουλος που τον ξέρω και είναι και φίλος μου, και ο Τζούδας, και ο Κούλης τώρα. Δεν ξέρω αν είχαν σχέση με τη μαγειρική, με τα εστιατόρια. Δεν είχαν καμία σχέση. Καμία σχέση. Και καμία πάνε σχέση. Τώρα, δραστηριοποιούνται τα χρόνια στη νύχτα, έτσι. Σε κλαμπ. Και πετυχημένα, έτσι. Και πετυχημένα κλαμπ. Και αποφασίζουν να αποσιοποιηθούν από αυτό το χώρο που σιγά σιγά πέθανε, γιατί η νύχτα έχει πεθάνει, όπως λένε όλοι, και να πάνε τώρα στο εστιατόριο, στη μαγειρική, και όχι τώρα σε ταβέρνα. Που λες, έλα μωρέ, ότι μείνει, τα βάζουμε αύριο, τα ζεστάνουμε. Πήγαν τώρα σε υψηλή ποιότητα. Κοίτα να δεις. Και πολλοί στην πιάτσα λέγανε, έλα μωρέ, πού πάνε τώρα, φάνε τα μούτρα τους. Και σήμερα όλοι πάνε να γίνουν νέο Μποντέγκας. Από ό,τι βλέπουμε. Το πίστευες τώρα εσύ όταν σου κάνανε την πρόταση. Να σου πω. Το Μποντέγκα χτίστηκε πάνω σου. Ναι. Η κουζίνα, όλοι πάνω σου. Να το πούμε τώρα. Ναι. Καταρχήν, έτσι όπως έγιναν όλα, με τον Μποντέγκας είναι πολύ ενδιαφέρον γενικά. Εγώ ήμουν στον κήπο. Στον κήπο. Ήμουν και μέτοχος στον κήπο και είχε γίνει ένα γκαλά τότε. Και έρχεται ο Λευτέρης. Το Λευτέρης τον ξέρουμε όλοι και τον αγαπάμε όλοι για το στυλ που έχει και ότι είναι αγαπητός και λίγο πιο καλά τρελός, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Και έρχεται και μου λέει, θα στήσουμε ένα wine bar restaurant. Το καλύτερο που έχει γίνει ποτέ και τα δικά του που λέγεται τέτοιο. Και του λέω, Τέρι μου, όποτε θες, είμαι εδώ. Μου λέει, δεν μιλάω μάλλον. Τέλος. Εσύ είσαι, στο λέω από τώρα. Τέλος. Και του κάνω έτσι, εντάξει, του λέω μια χαρά. Μπαίνω μέσα, δεν έχω δώσει βάση ποτέ. Γιατί λες τώρα, έλα μόνο. Ποτέ. Στο λέω και πρώτη φορά και το λέω και το κοιτάω. Πρώτη φορά. Λες μήπως το πει... Όχι, λέω ότι είναι αριτζής ο Λευτέρης και λέει τέτοια. Ηλία, κάθε μέρα ξέρεις πόσα τέτοια μου λένε. Ναι, ηλία, να σου μιλάω. Ναι. Δηλαδή, δεν, κάθε μέρα όχι, αλλά. Μια μέρα την εβδομάδα μου το λένε. Κάποιο θα βρεθεί πάντα και θα μου πει, ξέρεις αυτό και πώς θα κάνουμε αυτό. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα τέτοια. Έρχεται ο Λευτέρης λοιπόν που είναι σοβαρός έτσι κι αλλιώς, ξέρω εγώ, γιατί έχει τα μαγαζιά του, αλλά έχει το στήλ του και είμαστε και φίλοι. Ναι, το Λευτέρη. Ναι, και μου λέει αυτό και αυτό.
Τότε στον κήπο ήμουν και στο Φλόριντα. Είχα αναλάβει το Φλόριντα το ξενοδοχείο. Έρχεται ο Λευτέρης για μπάνιο, το συναντιόμαστε και μου λέει: δεν σε έχω ξεχάσει, να ξέρεις, ένα μήνα μετά. Δεν σε... Τι εννοεί, σου λέω. Μου λέει: δεν σε έχω ξεχάσει, μου λέει. Γι' αυτό που σου έλεγα, Τετάρτη μου λες πάρε τηλέφωνο. Ποια Τετάρτη, λέω Λευτέρη, ξέρω, ήταν Πέμπτη. Την άλλη Τετάρτη. Τετάρτη, ξέρω εγώ. Ναι, μου λέει: σε πάρω. Σήκω το τηλέφωνο σου, μου λέει, γιατί έχω ένα θέμα τηλέφωνο. Εντάξει, εντάξει. Τετάρτη μου πάρε τηλέφωνο. Και μου λέει: έτσι και έτσι, μου λέει: θέλω να μιλήσουμε. Θέλω να γνωρίσω τον Γιώργο Λογκούλη. Το σύνδετο του. Εγώ τον Γιώργο Λογκούλη τον ήξερα φατσικά το Σιθρού. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ κατηδίαν. Και πάω και έχουν και το μαγαζί. Και μου λέει: ξεκλειδώνει, μου λέει αυτό είναι και τέτοιο. Δηλαδή αρχίζει μια βάση πολύ σοβαρή. Κάθομαι και μιλάω με τον Γιώργο τον Κούλη και με τον Λευτέρη Αδριόπουλο, κάνω την πρώτη συζήτηση και θέλω να σου πω ότι διαφωνούμε. Την πρώτη μέρα, ειδικά με τον Γιώργο τον Κούλη διαφωνούμε. Ναι. Και σε θέμα φιλοσοφίας τέτοιο. Ναι, στη μέση συζήτηση τα βρίσκουμε. Ήθελε άλλο αυτό, άλλο μπορούσα εγώ και είχα στο μυαλό μου, εγώ είδα το μαγαζί. Το ερωτεύτηκα γι' αυτό το λόγο. Ναι. Θυμάμαι τελειώνει το όλο θέμα. Φεύγω και σκέφτομαι κάτι για το μαγαζί και του στέλνω μήνυμα στο Γιώργο τον Κούλη ότι κάτι που με είχε ρωτήσει, γιατί μου λέει με ενδιαφέρει η άποψή σου για αυτό το θέμα, γιατί στείνω τεχνικές εγκαταστάσεις και τέτοι, του είπα ότι την κουζίνα να τη στήσω εγώ και όλα αυτά και με ρώτησε κάτι και του λέω θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ναι. Και μου λέει να ξέρεις ότι βλέπω ότι ενδιαφέρει για το μαγαζί. Εγώ μου λέει δεν μιλάω μάλλον. Και τι λέω το κάνω για ένα τέτοιο. Τα λέμε, ξέρω εγώ, δεν έχω καμία διάθεση τέτοιο, ξέρω εγώ. Απλά νομίζω ότι θα γίνει αυτό καλό. Μετά η επικοινωνία δεν χρειάστηκε να πούμε πολλά. Από εκεί και πέρα προσθέθηκε ο Ανδρέας Τζούδας. Ο Ανδρέας είναι το μαγαζί. Ο τρίτος συνέτερος. Ο Ανδρέας είναι ο τρίτος συνέτερος. Ο Ανδρέας είναι ένα παιδί. Το οποίο και αυτό δεν είχε αγαπητό στην πιάτσα, ούτε είχε σχέση με τη μαγειρική. Όμως κοίταξε να δεις τι γίνεται. Το Μοντέγκας είναι ένα προϊόν ολοκληρωμένο, το οποίο τι γίνεται. Είναι ο καθένας για το είδος του. Π.χ. είναι ο Γιώργος Σοκούλης στην κουζίνα, είναι ο Λευτέρης Αδριόπουλος. Δημόσιες σχέσεις, υποδοχή και πιο στον καφέ στον και που του. Ξέρει το ποτό και τέτοιο. Και στα κρασιά. Ο Γιώργος Σοκούλης ή όχι. Στα κρασιά έκανε. Αυτό δεν μας πω για τον Ανδρέα Τζούδα, ότι ασχολήθηκε τόσο πολύ που έχει πάρει δύο διπλώματα σομελιέρ και είναι τιμή του. Έτσι, γιατί είναι, ναι. Γιατί είναι μαγαζί του και αυτά είναι λεφτά. Και εκτός ότι είναι λεφτά, είναι και γνώση. Γιατί πραγματικά είναι το Μποντέγκα σε ένα μαγαζί στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για να γνωρίσεις. Από συντηρητές κρασιών που μπορείς να πιεις το ιδανικό κρασί στην ιδανική θερμοκρασία για να αναπτύξεις τα αρώματά του. Μέχρι και προϊόντα τα οποία είναι από πρώτο χέρι. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε παρμεζάνα κατευθείαν από Ιταλία, από το σημείο που γίνεται. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, από το σημείο παραγωγής, εσάς κατευθείαν. Πολλά πράγματα είναι από πρώτο χέρι. Χωρίς πολλά πράγματα είναι συμφωνίες δικές μου από το εξωτερικό. Από σένα, έτσι, λόγω των ορειμίων σου. Σαφώς και από μένα, αλλά και από τους επιχειρηματίες οι οποίοι βάζουν το χέρι στην τσέπη και δεν παίρνουν την παρμεζάνα του. Χύψη σούπερ μάρκετ. Μπακάλι, μπράβο. Και παίρνουν την παρμεζάνη κανονική. Γι' αυτό δίνουν στον κόσμο. Λίγα λόγια, σου δώσει τα κλειδιά του μαγαζιού, παίξε παρά μόνο σου. Θεωρώ πως ένα σεφ κρίνεται γι' αυτό. Εγώ πλέον έχω την ομάδα μου ολοκληρωμένη είτε από κουζίνα είτε από εστιατόριο. Γιατί και το εστιατόριο τα παιδιά είναι δικά μου, είναι υπευθύνη μου και το θέμα του σερβις είναι όλο υπευθύνη μου. Στείλουμε πραγματάκια, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον το να αλλάζεις συνέχεια μενού, να κάνεις, να ψάχνεσαι, να έχεις συμμετοχή ο κόσμος. Υπάρχουν κάποια κολλήματα στην κουζίνα μου. Δεν το συζητάω ότι υπάρχουν κολλήματα. Υπάρχουν κολλήματα και ζητάω συγγνώμη για αυτά. Όπως στο να αλλάζουν συνταγές. Θέλω να σου πω ότι όταν θα σου δώσω εγώ μια πρόταση, δεν πάω να πει ότι είναι αδυναμία μου να κάτσω να αφαιρέσω ή να προσθέσω κάποιο υλικό. Ό,τι ξέρω να κάνω μόνο αυτό. Αυτό που αλλάζει το μενού. Δηλαδή, ένα π.χ. 3 μήνες, 5 μήνες, ανά κάποιο χρονικό διάστημα. Γίνεται για να δείτε να ανανεώσετε το ενδιαφέρον των πελατών. Θα σου πω, όχι. Όχι. Γίνεται σίγουρα και γι' αυτό. Ναι. Γίνεται σίγουρα και γι' αυτό. Αλλά κάθε εποχή έχει τα δικά της υλικά και κάθε εποχή έχει τις δικές της γεύσεις. Προσαρμόζεται δηλαδή π.χ. λέτε το καλοκαίρι τραβά γι' αυτό. Ναι, ξέρω εγώ. Χριστούγεννα. Επειδή είχα και μια συζήτηση τώρα. Τώρα βάζετε δηλαδή, τα δική κουζίνα, Ναι, έχουμε θέμα υλικό. Όπως μου είπαν κιόλας, ότι ας πούμε
Το ψάρι, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν τρώγεται, ξέρω, το χειμώνα. Και είναι το καλοκαίρι. Και κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω, εντάξει, τώρα γιατί δεν τρώγεται, ξέρω, το καλοκαίρι. Και όντως ισχύει ότι υπάρχει 51% προς το καλοκαίρι. Στην οτροπία του Έλληνα, το έχει συνδυάσει με καλοκαίρι, μπάνιο. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι είναι γενικά τώρα τα πραγματάκια. Από εκεί και πέρα, αυτό που κάναμε είναι διατηρούμε τώρα ένα κορμό μενού και κάθε μήνα, 1,5 μήνα, βγάζουμε ένα θέμα. Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι γαλλική κουζίνα. Από 19 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα είναι ιταλική. Αλλά θες να πεις ότι το Μποντρέα λειτουργεί με μια στρατηγική. Δεν πάει. Σαφώς. Λέει, δηλαδή να λέει διεύθυνση. Αφού πάμε καλά, τώρα άστο. Τι να αλλάζουμε αυτό τώρα. Είναι, στάδιο... Αυτό είναι εντυπωσιακό. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή στο Μποντρέα. Δεν κάθεσε ησυχάζεται με την επιτυχία που ήδη έχει το πραγματοποιήσει. Όχι, και συνήθως και συνέχεια πάμε για νέα πράγματα. Πάμε για νέα πράγματα, είτε είναι εξοπλισμός, είτε είναι οτιδήποτε. Όταν έρθει ένα ευρώ στο μαγαζί, καλό είναι τα 50 λεπτά να φεύγουν πίσω. Καταλαβαίνεις τι το λέω. Δηλαδή, καλά είναι και τα 50 λεπτά, αλλά μην βάλεις 80 στην τσέπη σου, γιατί το πίσω θα λείψει. Κατάλαβα το λες. Ο Λευτέρης, ο Γιώργος και ο Ανδρέας το έχουν επενδύσει. Δηλαδή, βγάζουν κάποια λεφτά, ναι, μεν. Εννοείται, δεν το συζητάω ότι θα γίνεται. Τι πηγαίνουν για την ψυχή της μάνας, δεν γίνεται. Εντάξει. Τα δίνουν μέσα στο μαγαζί. Δηλαδή, το Μποντέγκας αυτή τη στιγμή έχει συντηρητές κρασιών. Δουλεύουμε στην κουζίνα με τα καλύτερα υλικά που υπάρχουν. Στην Πάτρα. Το βεβαιώνω 100%. Οι προσπάθειές μας το να είναι πεντακάθαρο το φαγητό, να είναι τα υλικά όπως έρχονται, να έρχονται και στο πιάτο σας, φρέσκα, χωρίς πολλά λάδια, τηγανιτά και τέτοια, με σεβασμό σε όλο αυτό, ισχύει 100%. Και στον Μποντέγκας είναι το μόνο μαγαζί, τουλάχιστον που ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή που αποτελείται από κάποιες βάρδιες, από έναν executive chef που είναι γενικός chef, που έχει το δικό του ζαχαροπλάστη, το δικό του ορτοποιό σε εστιατόριο. Κατάλαβα. Άμα σου λέγανε αύριο να ανοίξει ένα δικό σου κατάστημα. Ναι. Θα το άνοιγες. Ξέρεις τι γίνεται. Θα γινώσουν επιχειρηματίες. Όχι, δεν θα γινόμουν επιχειρηματίες. Γιατί, θεωρείς ότι δεν έχεις... Δεν θα γινόμουν... Το μυαλό. Τώρα δεν θα γινόμουν επιχειρηματίες, Ηλία. Εγώ ξέρεις, θέλω. Θέλω να έχω υποστήριξη πίσω μου για να μου ξεβιδώνουν το μυαλά, πάνω να σου το πω. Καλώς. Θέλω να έχω υποστήριξη πίσω μου, θέλω να έχω τον Μποντέγκας πίσω μου. Ναι. Κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι εραστές της γαστρονομίας για μένα, γιατί οθούν το πράγμα όπως το θέλω εγώ. Δηλαδή, δεν θα κάτσουμε να κάνουμε μπριζόλα πατάτες τηγανιτές επειδή η μισή ρίγα Φεραίρου θέλει μπριζόλα και πατάτες τηγανιτές. Ακόμα και απλά υλικά που έχουμε, τα προσαρμόζουμε, γιατί η κουζίνα μας δεν είναι δημιουργική και τέτοια. Όλα τα προϊόντα μας είναι μοριακή γαστρονομία. Είναι και παραδοσιακά πράγματα τα οποία τα έχουμε κάνει σε πιο δημιουργική μορφή. Ελληνική δημιουργική. Δεν θα φας πίτα γύρω, ούτε θα φας πίτσα. Αλλά ούτε θα φας, ας πούμε, από 40 ευρώ και πάνω. Ναι, δηλαδή, άλλο που είναι άλλο θέμα, ας πούμε. Δηλαδή, που οι τιμές στο Μποντέγκας θεωρώ. Οι τιμές είναι πολύ προσιτές. Θεωρώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει κάποιος να μου πει ότι κοίταξε να δεις αυτό. Είναι ακριβό, να κάτσω να του πω ακριβώς το κοστολόγιο, να του δείξω τα τιμολόγια που αγοράζω, γιατί είτε από κρέατα είτε από οτιδήποτε ψωνίζουμε τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Ναι. Και αν δεν το έχουμε, το τελειώνουμε. Δεν θα κάνουμε β, δεν θα βάλουμε β πράγμα. Κατάλαβα. Δεν έχω κάποιο σκοπό να το πω. Και εμένα, επειδή είναι δουλειά μου, είναι τιμή μου που είναι το. Τις ώρες που αυτό. Δεν είσαι στην κουζίνα. Ναι. Λογικά θα είσαι στα μπουζούκια. Είσαι και σπάνια. Σπάνια, εντάξει. Πηγαίνω, διασκεδάζω. Πέρυσι ήταν άλλη στιγμή στη ζωή μου. Είχα έρθει στην Πάτρα, είχα τρελαθεί, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είσαι ο πρωτοπέζη κάθε βράδυ. Ήτανε. Πώς είχε λίγο μια ότι είχαμε το Μανιάτη μετά τον Παπαγιωάννου. Ήταν τα παιδιά. Αλλά σε έβλεπα πολύ πέζη, αδερφέ. Ο Μανιάτη μαγειρεύαμε και ο Παπαγιωάννου πεθαίναμε με τα γέλια. Δεν το ζητάω. Είναι με το Κώστα στην Παριζιά, τα πανέδια στο Κώστα. Ο Κώστας, με τον Παπαγιωάννου. Μου έκανε τέτοια, μου έκανε την περισπασμό. Ήτανε... Σε Μπρουσκόβιους. Δεν είμαι. Δεν είμαι. Όχι, σοβαρά. Κοίτα, μ' αρέσουν, ρε φίλε, μ' αρέσουν. Δεν το ζητάω. Αλλά δεν είμαι να πεις ότι θα τη βρω μόνο εκεί. Μ' αρέσουν. Είναι αλόγος. Είναι αλόγος. Θέλω και το μπουζούκι μου, το ζητάω. Θέλω και το πιο κυριλέ μου. Θέλω και τη. Είμαι εύκολος άνθρωπος, να ξέρεις. Ναι, μια μέρα είτε σχολάς από τη δουλειά 5 ώρα και λες το βράδυ θα βγω, είτε είσαι να πω.
Πού θα πας για να πεις το ποτό σου? Θα πας με βάση πλέον τι προσφέρει το κατάστημα ή με βάση που είναι η κόλλητή σου? Κοίταξε να δεις. Θα πας, στην πάντα θα πας, έτσι. Ναι, 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 θα πας σίγουρα σε κάποια μαγαζιά που σε υποστηρίζουν και είναι φίλοι σου και πελάτες. Δεν πας ρε φίλε για το μαγαζί και για τα τσιμέντα θα πας και το κεφάλαιο δημοσίες. Ναι, τώρα εγώ δεν είμαι σίγουρα. Εγώ δεν είμαι τώρα στην ηλικία που θα κάτσω να πάω για τα τσιμέντα και για το κόρ του μαγαζιού. Ούτε θα πάω σε τρόγλι να κάτσω να πιω, ξέρω εγώ, ένα ποτό με την κοπέλα μου. Ναι. Ξέρω εγώ σε ένα μαγαζί που δεν είναι στα δικά μου θέλω και στα δικά της, π.χ. της παρέας μου. Από εκεί και πέρα, είτε μπουζού και τέτοιο, θέλω να σου πω ότι είναι, αυτά είναι, δεν είναι λίγο παρεδός, δεν το κάνω λίγο έτσι. Όπου θέλω εγώ θα περάσω καλά. Και στα κλαμπ και τέτοιο. Και στα κλαμπ περνάω καλά. Και στα μπουζούκια. Κάπου στο τελευταία φορά, ναι, ναι. Τελευταία φορά μπουζούκια. Βρέθηκες μαζί. Σίδα και εσύ δεν έλειπες όμως από εκεί. Εντάξει, μωρέ. Την γνωστή ομάδα. Στην Πάτρα θεωρείς ότι έχεις κολλητούς? Κοίταξε να δεις. Νιώθω ευλογημένος που έχω γεννηθεί από μια απίστευτη καλή οικογένεια. Ευχαριστώ τον Θεό για τους γονείς που μου έχει δώσει, για τον αδερφό μου έχει δώσει. Μαγιά αυτό που λες τώρα, έτσι. Είναι μεγάλη μαγιά, φίλε, γιατί πραγματικά είμαστε πολύ δεμένοι και πραγματικά για την οικογένειά μου. Σκοτώνεις. Σκοτώνω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκοτώνω για όσους έχω δίπλα μου, οι οποίοι μπορεί να μην λέμε ούτε καλημέρα, να ξέρεις, και να τους αγαπάω πιο πολύ από ότι αγαπάω άλλον. Θεωρώ ότι όποιος με σέβεται, επειδή σέβομαι, είμαι άτομο που σέβομαι, όποιος με σέβεται και με αγαπάει, φαίνεται ξεκάθαρα. Και γι' αυτό γίνομαι χαλή, γι' αυτό προσέχω. Όποιος και αν είναι δίπλα μου, είτε φίλος, δεν έχω πολλούς φίλους, ηλία. Να σου το πω, φίλους, όπως το λέω, κολλητούς μου να κάτσω να τους πεις πάω στον νόμο μου, στον νόμο τους και να ακουμπήσω και να κλάψω. Θεωρώ ότι ένα-δύο μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι εκδηλωτικός άνθρωπος για να το κάνω. Έχω όμως πάρα πολύ καλούς άνθρωπους στη ζωή μου. Έχω φίλους πολύ καλούς. Έχω τύχει να έχω πραγματικά αδέρφια και όχι αυτό που λέμε γεια σου αδερφέ μου και που το έχουμε καταλάβει. Το αδερφέ μου είναι. Αυτό. Έχω μια πολύ καλή οικογένεια. Πολύ καλή οικογένεια. Που παίρνω αγάπη και έχω αληθινούς ανθρώπους, θεωρώ, δίπλα μου. Φίλοι μου για μένα είναι η δουλειά μου. Δηλαδή, τις πιο πολλές ώρες θα περνάω με αυτά τα παιδιά. Για μένα αυτή είναι η οικογένειά μου. Πρώτα είναι η ψυχική μου οικογένεια, η πνευματική μου. Ναι. Και μετά είναι τα παιδιά. Τα παιδιά. Πάντως, ακόμα γιατί είμαι λίγο εγωιστή, έτσι. Εντάξει, ο εγωισμός δεν γίνεται. Άμα θες να είσαι. Και αδέσμευτο, θα έλεγα. Εντάξει, όπως δηλαδή, παιδί μου, δεν σε κόβω για τίποτα τώρα. Αγλήφτη για. Όχι. Όχι και προκαλώ τον οποιοδήποτε. Δεν θα κάτσω. Δεν είναι ότι απαξιώ. Δεν με γεμίζει αυτό. Άμα ήθελα να γλύφω και να. Αλλά δεν βλέπω ότι η πορεία σου είναι λίγο ψιλομοναχική, ρε παιδί μου. Είναι μοναχική πορεία. Είναι μοναχική πορεία. Ο Γιάννης, ο αδερφός μου που είναι και DJ, μου είχε αφιερώσει ο δικός μου δρόμος του Τερζή. Μου λέει μια βαλίτσα στο χέρι, ξέρω εγώ. Ναι. Μου λέει το τραγούδι σου. Και εσύ πάντα, δεν σε βλέπω τη μία μέρα με άλλα άτομα, την άλλη με άλλα. Εννοείς λόγω της δουλειάς σου. Προσωπικά εννοείς. Γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Δηλαδή δεν σε βλέπω όπως κάνω πολύ μία μέρα με άλλα άτομα. Μετά με άλλα άτομα. Να δείξουν ότι έχω φίλους, ότι έχω και μεγάλο κοινωνικό κύκλο μαθημιών. Ναι. Σε βλέπω, ρε παιδί μου, δεν προκαλείς. Δεν υπάρχει λόγο. Όταν προκαλείς, καταλαβαίνεις πώς το λέω στην Πάτρα. Ναι, δεν υπάρχει λόγο να προκαλέσω γιατί στο λέω και στα ίσια ότι κάποιες φορές και η Πάτρα με έχει κάνει να μην θέλω να προκαλώ. Εντάξει, δεν είναι κακό να το πούμε αφού όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Γενικά στην Πάτρα υπάρχει. Τώρα ισχύει άποψη ότι η Πάτρα λέει τρώει τα παιδιά έτσι. Μα δεν τα τρώει, λέει Ηλία. Για πες μου. Το έχουν πει και πολλοί καλλιτέχνε το πράγμα. Πόσοι έχουν ξεκινήσει από την Πάτρα που πραγματικά. Γνωρίζω έναν τραγουδιστή που είναι και φίλο σου και φίλο του αδερφού σου. Ο οποίος έχει φύγει από πολύ μικρή ηλικία από την πόλη αυτή. Όχι ότι δεν την αγαπάει την πόλη αυτή. Απλώς μου λέει φιλαράκι, μου λέει πάλι καλά που έφυγα. Λέει γιατί έπρεπε να φύγω, λέει, να πάω σε μια άλλη πόλη να καθιερωθώ εκεί. Τι γίνεται, εντάξει. Για να καταλάβω, μου λέει ότι κοίτα, είμαι ο τάδε. Ναι, κοίτα, είναι δύσκολος ο πατρινός. Είναι δύσκολος ο πατρινός. Οι εποχές έχουν αλλάξει βέβαια και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Για να κάτσουμε να το δούμε και λίγο πιο σφαιρικά. Γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Η ζωή είναι μικρή, περνάει γρήγορα και εγώ αρχίζω και τα καταλαβαίνω και τα σκέφτομαι τώρα. Τώρα έχθρες και όλα αυτά, προσωπικά κόμπλεξ δεν έχω, ρε φίλε. Πώς να σου το πω. Ναι. Εγώ έχω κάνει την πορεία στη ζωή μου, η πορεία μου είναι σεβαστή από μένα και από εκεί και πέρα, εφόσον είναι σεβαστή αφού από μένα, και ξυπνάω εγώ και βλέπω στον καθρέφτη μου το. Και του λέω πόσο. Να είσαι καλά,
δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, τελείωσε το θέμα. Από εκεί και πέρα, να ηρεμήσουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει αυτό που λες ότι δεν αλλάζω άτομα. Ναι. Ρε φίλε, άμα θέλω να κάνω παρέα με σένα, είδες που σου λέω, ξέρω εγώ, άμα θέλω να κάνω παρέα, δεν θα κάτσω να το κάνω ούτε για να έρθει στο μαγαζί, ούτε για να πάρω κάτι από σένα. Επειδή το γουστάρεις, σαν τύπος. Επειδή το γουστάρω, ναι. Εννοείται αυτό. Δεν μπορώ. Θέλω να είμαι αληθινός. Καταλάβω. Και να είμαι ντόμπρος μια ζωή. Να μην γυρίσει κάποιος να μου πει ότι δεν είμαι σωστός. Και μπορούμε να το κλείσουμε. Από ό,τι με ενημερώνει και το λαμόγιο και ο Τσονάκας. Σε ένα πεντάλεπτο θέλω να μου πεις λίγο το κεφάλαιο γυναίκα στη ζωή σου. Ωραία. Γιατί τη μαγειρική θεωρώ ότι αγαπάς τη γυναίκα. Τι θες να σου πω. Το ρόλο φίλο. Εντάξει, ναι. Ναι, τι ρόλο παίζει γενικά, δεν θέλω να σου πω συγκεκριμένα τώρα για να θίξουμε πρόσωπο. Εντάξει. Γενικά η γυναίκα στη ζωή σου, σαν να ζωγονεί, να έχεις μια γυναίκα που γουστάρεις. Κοίταξε να δεις. Για μένα με ένα ζωγονεί, το λέω. Ναι, η γυναίκα εννοείται ότι αν έχεις μια σωστή γυναίκα δίπλα σου, μια κοπέλα που θα είστε καλά, εννοείται ότι το υγιές είναι να έχεις μια σχέση στη ζωή σου, δεν το ζητάω. Από εκεί πέρα πρέπει να αισθάνεσαι καλά, να είσαι καλά και να υπάρχει κατανόηση σε όλα τα θέματα. Το καλούπι σου θεωρείς ότι είναι, και η ζωή σου είναι φτιαγμένο για σοβαρές και μονίμες σχέσεις. Δεν με αντέχεις ρε φίλε να σου το πω και έτσι, πώς να σου το πω. Γυναίκα, πρέπει να είναι σωστή, πρέπει να είναι. Ναι, με αντέχει. Δεν έχω κάνει, δεν θεωρώ ότι ειδικά όταν έχω σχέση και πότε έχω σχέση, δεν είμαι σκεσάκιας, δεν προχαλώ, όχι, ούτε θα κάνω, ξέρεις, τέτοιο. Θεωρώ ότι αν πεις ότι έχεις σχέση, καλύτερα είναι να μην πεις ότι έχω τίποτα παρά να ξετυλιστείς, αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν θα βγεις αληθινός στην πορεία. Οι γυναίκες τώρα στη ζωή σου που έχουν περάσει, έτσι έχουν περάσει, δεν θέλω να πω ονόματα ούτε πόσες. Θέλω να σου πω ότι είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο. Έχεις κάνει μια πορεία, δεν σε ζηλεύουν λίγο. Στάθη μου πιάνει αυτό που σου μίλησε και κοίταξε να δεις, αυτό γίνεται, δεν το συζητάω. Και εγώ το κάνω. Η ζήλια. Και εγώ το κάνω. Σε αρέσει και εγώ ή σε νευριάζει. Κοίταξε να δεις, η ζήλια είναι καλή. Είναι ωραία. Ναι. Είναι ωραία. Εντάξει, τώρα, άμα σου πει η άλλη, ας πούμε, γιατί την κοιτάς αυτήν και τέτοιο, μέχρι εκεί να πεις ότι εντάξει, σε κολακεύει εσένα. Πώς να σου πω. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, αν δεν προκαλείς, συνήθως ο άνθρωπος σου σε ξέρει. Ναι. Συνήθως ο άνθρωπος ή τουλάχιστον σε γνωρίζει. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό. Για το. Και μια τελευταία ερώτηση για το μέλλον. Τι θα περιμένεις. Αναπατευτώ. Όχι γενικότερα. Γιατί που είχαμε πιάσει. Θα στείλω ένα μήνυμα να σου πω μισό λεπτά. Γενικότερα, θα παντρευτείς, να κάνεις γάμο, να ανοίξεις μαγαζιά. Τι θες να κάνεις ζωή σου. Κοίταξε να δεις, το μέλλον σίγουρα θα είναι. Να ανοίξεις δικά σου μπουζούκια. Θα ανοίξουμε ένα μαγαζί με τον Λευτέρη τον Ανδριόπουλο. Ναι. Που θα είναι κουρίο με περμανάτ μέσα, οι δυο μας, θα είμαστε συνεταιράκια. Ναι. Οι δυο μας όμως. Και θα κάνουμε εμείς το τέτοιο, το έχουμε πει, θα το αναλύσουμε. Ναι. Το μέλλον ότι θέλει, ό,τι θέλει από ψηλά. Μην κάνει θέλει ψηλά. Σχέδια. Όταν κάνει σχέδια, εσύ λέει γελάει ο Θεός που τα. Θέλω και να τελευταία ερώτηση, μην ξεπεράσω και τα όρια. Συμφωνείς με την απόλυση του Μίτσελ από τον Μαρινάκη. Τώρα αυτό είναι θέμα. Εγώ δεν συμφωνώ, αδερφέ, να σου πω τέτοια. Πρέπει κάτι να αλλάξει όμως, όταν δεν αλλάζει όμως. Θεωρείς ότι επένδυσε σε παίχτες και τους δύο προπονητής. Δεν πήρε κανένα παίχτη. Κοίταξε να δεις, άμα κάνεις τις επιλογές σου και εγώ άμα φέρω υλικά όλα αυτά και πω στον Κούλι και στον Αδριόπουλο και στον Τζούδα ότι εγώ θα κάνω την κουζίνα, θα την κάνω και δεν αποδίδει. Θα κάνω οι ανθρώποι δηλαδή να μπαίνουν μέσα. Θα μου πούνε ότι ξέρεις τι, κάποια στιγμή ή παρετήσου ή φύγε. Και να πάμε και σε ένα πολιτικό, θα βγει ο Τσίπρας. Ή θα παραμείνει ο Αντώνης. Κοίταξε, αν από ό,τι φαίνεται θα πάει να αλλάξει το τέτοιο. Τώρα πολιτικά δεν μπορώ να κάτσω να. Είμαι ακόμα ψάχνοντα στο να δω τι μου γίνεται. Θα ψηφίσει 25 Ιανουαρίου. Θεωρώ ότι θα ψηφίσω γιατί αν δεν ψηφίσει. Δεν το ξέρω αυτό. Ακόμη. Δεν το ξέρω αυτό. Κλείνω κατά κάπου. Δεν το ξέρω. Θέλω να σιγουρευτώ. Είναι ίσως η πιο κρίσιμη ψηφοφορία και πρέπει να πάνε όλοι γιατί η αποχή δεν είναι λύση. Πρέπει να στηρίξει την επιλογή σου και να τη στηρίξει κάπου που να πιάσει τόπο. Τώρα. Καταλάβω. Να νομίζω ότι θα πιάσει τόπο. Εμένα την τελευταία μου προσπάθεια, να ξέρεις, πολιτικά. Θέλω να σου πω ότι. Θα κατέβεις. Όχι, βέβαια. Τόσο ακούμε στο Facebook. Όχι, βέβαια. Από ένα άλλο. Δεν. Θεωρώ ότι είναι η πλήρη απογοήτευση τη πολιτική στην Ελλάδα πλέον. Σε λίγο θα ανακοινώσω έναν γνωστό νυχτόβιο που κατεβαίνει με τον γύρο του Παπαδρέου. Αλήθεια. Ποιο είναι.
Δεν μπορώ να πω. Άγγελε, εντάξει. Εμείς λοιπόν να σας καληνυχτήσουμε, να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Στάθη τον Κόκαλη. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Και τα πούμε λοιπόν την άλλη Παρασκευή. Με ελπίζω με ένα πολιτικό πρόσωπο να πούμε και στο κλίμα των ημερών. Καλό βράδυ. Όλοι μοιράζονται το ίδιο πάθος. Κιτσάνος. Ρίγα Φεραίου 69. Στον πεζόδρομο. Radio. Νέα εποχή. Το ραδιόφωνο, το ίντερνετ.